Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, να δούμε τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα παιδιά. Γιατί νομίζω εκεί πρέπει Ναι. να εστιαστούμε. Καταρχήν, κάτω από 6 ετών δεν συνιστάται η χρήση της μάσκας. Σε ηλικίες 6 με 11 ετών, βασίζεται σε προϋποθέσεις η χρήση μάσκας και αυτές οι προϋποθέσεις είναι αν τα επιδημιολογικά κριτήρια την καθιστούν αναγκαία, αν υπάρχει δυνατότητα σωστής χρήσης με ασφάλεια, αν υπάρχει η δυνατότητα επιτήρησης της χρήσης, θα πρέπει να μην επιδρά αρνητικά η χρήση της μάσκας στις μαθησιακές δραστηριότητες και να μην έχει ψυχολογική επίδραση στα παιδιά. Να. Τώρα, αν ένα παιδί ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, συνιστάται η χρήση της μάσκας ή ακόμα και αν το παιδί στην οικογένειά του υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού. Από την ηλικία των 12 και άνω, οι συστάσεις είναι όπως τους ενήλικες. Σαν γενική αρχή όμως, να πούμε ότι είναι αδιαφυσβήτητο επιστημονικά το γεγονός ότι η χρήση της μάσκας βοηθά και είναι αναγκαία. Κυρία Αρμευτή, Υπάρχουν. ποιες μάσκες όμως είναι κατάλληλο να χρησιμοποιούν τα παιδάκια, γιατί στην αγορά είδαμε να κυκλοφορούν και κάποιες ακατάλληλες που ήδη οι αρμόδιες αρχές τις απέσυραν. Μάλιστα. Γενικώς η κατάλληλη μάσκα είναι η χειρουργική μάσκα, η οποία έχει τις προδιαγραφές και είναι μία μάσκα μίας χρήσης. Είναι η γνωστή μάσκα που η οποία εξωτερικά έχει χρώμα γαλάζιο. Να τονίσουμε όμως ότι η προϋπόθεση της χρήσης της μάσκας είναι να γίνεται χρήση από όλους. Και αυτό είναι μια γενική θέση από όλους. Στους κλειστούς χώρους, όταν γίνεται η χρήση της μάσκας, πρέπει να καλύπτουμε τη μύτη και το πηγούνι. Να. Και παράλληλα, είναι συμπληρωματικό μέτρο η χρήση της μάσκας, δεν ξεχνάμε την τήρηση των αποστάσεων και την αντισηψία. Κυρία Αρμευτή, Όντως, γονείς όμως παρακαλώ. με παιδάκια που έχουν αναπνευστικά προβλήματα τονίζουν πως θα έχουν τεράστια δυσκολία στην αναπνοή. Επιστημονικά τεκμηριώνεται αυτή η θέση. Η απάντηση είναι όχι. Επιστημονικά, αυτοί που πραγματικά έχουν μία δυσκολία στην χρήση της μάσκας είναι οι ασθενείς με προχωρημένη πολύ σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και σοβαρού βαθμού ίνωση των πνευμόνων, οι οποίοι η μάσκα τους δυσκολεύει όντως, αλλά το όφελος ειδικά αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται σε πολύ συχνά στους χώρους, γιατί σε περίπτωση που προσβληθούν από τον ιό, τα προβλήματα θα είναι πάρα πολύ πιο σοβαρά. Τώρα κάποιοι άλλοι στην αντίπερα οχθή λένε πως πρέπει να χρησιμοποιούνται μάσκες και στα νηπιαγωγεία. Εσείς τι λέτε? Εγώ θα μένω σε αυτό που είναι οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που λέει ότι για ηλικία κάτω των 6-5 ετών δεν συνιστάται η χρήση μάσκας. Όμως, εκεί που μπορούμε να διατηρήσουμε τις αποστάσεις, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η μάσκα είναι συμπληρωματικό μέτρο εκεί που δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις αποστάσεις. Γιατί πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι γιατί χρησιμοποιούμε μάσκα. Χρησιμοποιούμε μάσκα για να εμποδίσουμε τη μετάδοση. Και επειδή δεν ξέρουμε ποιος έχει τον ιό ή ποιος μεταδίδει, γιατί υπάρχουν και ασυμπτωματικοί Να. που μπορεί να μεταδίδουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχει αποτέλεσμα η χρήση της μάσκας να τη χρησιμοποιούμε όλοι. Γιατί η μάσκα φιλτράρει τον αέρα αυτού που τη χρησιμοποιεί. Άρα, εγώ αν χρησιμοποιώ μάσκα και ο απέναντι μου δεν τη χρησιμοποιεί, εμένα δεν με προστατεύει. Άρα δεν είναι θέμα προσωπικής επιλογής, αν θέλετε. Είναι θέμα κοινωνικής ευθύνης το να καταλάβουμε γιατί είναι χρήσιμη η μάσκα. Κοινωνική ευθύνη λοιπόν. Όλοι πρέπει να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί. Κύριε Ερμεύτη, σας ευχαριστούμε πολύ.